τι εμπόδια μπορεί να περάσει αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει από μία εμπόλεμη ζώνη, από μία άγρια εμπόλεμη ζώνη όπως αυτή στο Αφγανιστάν, να περάσει τόσες πολλές χώρες για να βρεθεί στην Ελλάδα, στην Κρήτη και τα Ανόγια. Θέλω να μας πεις έτσι πολύ γρήγορα πώς ξεκίνησε το δικό σου οδηπορικό προς την Ελλάδα. Εγώ που ξεκίνησα όταν ήμουν 6 χρονών, που δεν ήξερα καν πού πάω και αυτά, πήγαινε στο, όλη η οικογένεια, εκτός τον μπαμπά, πήγαμε στο Πακιστάν. Μείναμε εκεί πέρα περίπου 6 χρόνια σαν πρόσφυγες και εκεί το ίδιο. Κάτσαμε αρκετό καιρό εκεί πέρα, που φύγαμε ήταν λόγω πόλεμος. Όπως ξέρουμε πάντα ότι στο Αφγανιστάν υπάρχουν τώρα γύρω στα 40 χρόνια πόλεμο. Και στο Αφγανιστάν είχαμε στο Πακιστάν είχαμε ένα εμφύλιο πόλεμο που αυτοί οι άνθρωποι δεν μας στέλνανε, τους Χαζάραδες. Mm-hmm. Τώρα θα σας λέω λίγο παραπάνω για τους Χαζάραδες. Βεβαίως. Ναι. Ότι προσωπικά για μένα που δεν μπορούσα να ζήσω και στο Πακιστάν ήταν ότι έχω γλιτώσει 2 φορές τη ζωή μου. Mm-hmm. Αυτό κάνει για έναν άνθρωπο που αναγκαστικά πρέπει να φύγει. Γιατί γλιτώσαμε 2 φορές. Τη τρίτη φορά δεν πρόκειται. Εγώ γι' αυτό το λόγο έφυγα από τη χώρα μου, πήγα στο Ιράν και μετά Τουρκία και Ελλάδα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι κάναμε τη διαδρομή μας περίπου 4 μήνες τότε, στην εποχή του 2008. Ήταν τώρα διαδρομή που χρησιμοποιούσατε διάφορα μεταφορικά μέσα ή ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής αυτής ήταν και με τα πόδια? Ήταν όλα μέσα. Αυτές τις 4 μήνες ήταν όλα. Τα περισσότερα ήταν με τα πόδια. Mm-hmm. Φαντάζομαι μας πιάσανε στη Τουρκία, μας επιστρέψανε πίσω στο Ιράν. Που είναι εκεί πέρα άλλη ταλαιπωρία. Δηλαδή να ξαναγυρίσεις πάλι προς την Τουρκία. Ήμασταν 25 μέρες στα βουνά που δεν ξέραμε τι θα φάμε, δεν ξέραμε αν θα ζήσουμε, αλλά ήμασταν μόνο στα βουνά και δεν ξέραμε κανένα. Φοβόμασταν να κατεβούμε στα χωριά ή στην πόλη, να μην μας πιάσει η αστυνομία και να ξαναγυρίσουμε. Χρειάστηκε πολλές φορές η οικογένειά σας να χωριστεί κιόλας σε αυτή τη διαδικασία? Δεν ήμασταν μια οικογένεια. Εγώ ήρθα μόνος μου. Ήρθες μόνος σου 6 ετών. Όχι, 12. 12 ετών. Ξεκίνησα από το Πακιστάν. Ήσουν όμως ένα παιδί 12 ετών που ξεκινά μόνο του με ό,τι αυτό συνεπάγεται να περάσει εμπόλεμες ζώνες για να έρθει στην Ελλάδα. Εννοείται. Ναι. Και εκτός από αυτό ότι είναι κανείς γονείς δεν αφήνει το παιδί του 12 χρόνια να πάει μόνος. Το πρώτο, το πιο σημαντικό πράγμα. Είτε να είναι στην Ελλάδα, είτε να είναι Έλληνας, είτε να είναι ξένος, είναι λίγο δύσκολο. Εσένα οι γονείς σου το επέτρεψαν επειδή έβλεπαν ότι δεν υπήρχε εκεί ελπίδα να σωθείς με όλη αυτή την εμπόλεμη κατάσταση με τους Ταλιμπάν? Όχι. Εμένα οι γονείς μου δεν ήξερε καν πού είμαι. Mm-hmm. Εγώ που τελευταία φορά που λόγω που πήρε την απόφαση είχα φάει ξύλο και ήμουν 2 μέρες στο νοσοκομείο και μετά που γύρισα λέω εδώ πέρα η ζωή δεν είναι για μένα. Και έτσι αποφάσισα να φύγω χωρίς να πω ούτε τη μάνα μου ούτε τον πατέρα μου κανένα. Βρήκα κάτι φίλους, αποφάσισα μαζί τους, ξεκίνησα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Από τότε τους γονείς σου τους έχεις ξαναδεί? Μετά από τρεις μέρες που ότι είδα ότι είναι, ξέρω ότι είναι όλοι οι γονείς αγχώνεται που είναι το παιδί. Και τους πήρα τηλέφωνο ότι έχω φτάσει στο Ιράν, είμαι εδώ, δεν θέλω να ξαναγυρίσω γιατί η ζωή για μένα εκεί πέρα δεν υπάρχει και έτσι αποφάσισα. Και έρχεσαι στην Ελλάδα. Έρχεσαι στην Ελλάδα με την γνωστή διαδικασία, με καραβάνια προσφύγων. Έτσι, με το ίδιο. Δηλαδή, πότε πάτησες για πρώτη φορά το πόδι σου στην Ελλάδα, σε ποια περιοχή της Ελλάδας? Στο Σάμο ήμουνα. Στη Σάμο. Ναι, στη Σάμο. Άρα πέρασες με πλωτό μέσο, με βάρκα. Ναι, ναι, με τη βάρκα. Και επειδή το τελευταίο διάστημα όλα αυτά τα χρόνια το βιώνουμε και το βλέπουμε, εκεί υπάρχει και ο κίνδυνος να χάσεις τη ζωή σου. Φανταστείτε ότι στην περίπτωση να είναι ένα παιδί 12 χρόνων και με άλλα 2 φίλους, 4 φίλους, να μπει μια βάρκα 2 η ώρα τη νύχτα, που δεν είχε ούτε φως, ούτε τίποτα, μόνο που μπαίνεις μέσα, λες, μα αυτό που ξέρουμε ότι είναι απέναντι είναι κάτι που δείχνει η Ελλάδα. Ότι μπήκαμε έτσι μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρουμε, δηλαδή θα βγούμε από τη θάλασσα, δεν θα βγούμε. Αυτό ήταν η απόφαση. Άμα θα μου έλεγε κάποιος άλλος τώρα αυτή τη στιγμή να πάω να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν θα το έκανα. Και φτάνεις λοιπόν από τη Σάμο, στην Αθήνα να υποθέσω και από εκεί στην Κρήτη. Όχι. Εγώ έμενε εκεί πέρα λόγω ήμουνα 12 χρονών και δεν μπορούσα έπρεπε να κάτσω εκεί πέρα περίπου 3 μήνες. Mm-hmm. Και μία μέρα έτσι που λόγω που είδαμε ότι είμαστε πάρα πολύ και δεν ξέρω πώς έγινε, ήρθανε και μία από τα Ανόγια, δεν ξέρω πώς, με τι τρόπο, η Σταυρακάκη Μαρίνα εκεί πέρα. Mm-hmm. Που ήμασταν εκεί πέρα 3 παιδιά που ήμασταν πάρα πολύ μικρά και μου λέει ότι θα σας πάμε εμείς στα Ανόγια. Εγώ δεν ήξερα. Βασικά μας είπε στην Κρήτη, δεν μας είπε στα Ανόγια ακριβώς mm-hmm. πού. Και του λέω εντάξει, άμα υπάρχει καμ, γιατί όχι. Εμένα στην αρχή μου άρεσε να κάτσω στην Ελλάδα, η απόφασή μου ήταν εδώ πέρα. Και μετά από 7 μέρες μας στέλνει από εκεί, από το Θάμος, κατευθείαν στην Κρήτη. Δεν πήγα ούτε στην Αθήνα ούτε πουθενά άλλο.
Επειδή σήμερα βλέπουμε ότι η ζωή σου έχει δρομολογηθεί όπως η ζωή ενός ανθρώπου που θέλει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Ναι. Είσαι στο πρόγραμμα Εστία, είσαι μεταφραστής. Νομίζω ότι το πρόγραμμα Εστία είναι και πολύ στα πάνω του αυτή την περίοδο λόγω της επικαιρότητας. Όταν πήγες στα Ανόγια, περίμενες ποτέ ότι θα δεχόσουν αυτή τη φιλοξενία, αυτή την αγκαλιά? Ένιωσες εκεί ότι τελικά δεν είσαι μόνος σε αυτή την πατρίδα? Στην αρχή που μόλις κατέβηκα από το αεροπλάνο, το πιο σημαντικό από εκεί ξανά, ότι είναι φοβόμουν ότι είναι πού θα με πάει. Μπήκαμε μέσα στο αμάξι, μας πάει στα βουνά και βουνά, λέω πού θα μου πάει. Αλλά την ώρα που φτάσαμε, με τέτοιο καλωσόρισμα δεν είχα δει ποτέ. Να έρχονται όλοι ανογιανοί, να αγκαλιάσουν, να πούνε καλωσόρισες. Και μετά από 2 ώρες να βγω με ένα φίλο μου στα Νόια να κάνω μια βόλτα, να δω τι ακριβώς χωριό είναι, γιατί μας έφερε εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούσε να μας στείλει στην Αθήνα ή κάπου αλλού που ξέραμε εμείς από παλιά, από Δύσεις και διάφορα. Και που κατεβαίνω μαζί με τους φίλους μου προς τα κάτω, δηλαδή μια βόλτα στο χωριό, όπου περνάμε και χαιρετάμε τους ανθρώπους. Στο τέλος του χωριού του ρωτάω το φίλο μου, γιατί χαιρετάμε τους ανθρώπους, δεν τους ξέρουμε. Εδώ πέρα λέει υπάρχει. Να πούμε νόμος, να πούμε. Δεν μπορούμε. Δεν μου έρχεται κάτι λέξη. Μια παράδοση. Ναι. Ότι είτε ξέρεις είτε δεν ξέρεις, πρέπει να χαιρετήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Τι είναι για σένα τα Ανόγια, τι είναι για σένα η Κρήτη αλλή? Σαν δεύτερη πατρίδα, αυτό το πρώτο και η αγάπη. Εμένα, αυτό είναι για μένα. Η οικογένειά σου, αυτή την εξέλιξή σου στην Κρήτη, στα Ανόγια, την ξέρει? Έχεις επικοινωνία με την οικογένειά σου στο Αφγανιστάν? Έχω επικοινωνία, απλά μακάρι να μπορούσαν να έρθουν εδώ πέρα να δουν πώς μας μεγαλώσαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί καμιά φορά που πήγα μετά από τόσο καιρό, 2 φορές έχω πάει στη χώρα μου, μου λένε η μάνα μου καμιά φορά ότι σε μεγαλώσανε ξένοι. Αλλά λέω δεν είναι ξένοι, είναι δικοί μου άνθρωποι που μεγαλώσανε. Γιατί στη ηλικία που μαθαίνεις τη ζωή, πώς πρέπει να είσαι, μαθαίνεις από 12 και μετά. Νομίζω, Αλλή, ότι με αυτό που λες, κάνεις υπερήφανους όχι μόνο τους Ανογιανούς, αλλά όλους τους Κρητικούς, γιατί τελικά αυτή είναι η Κρήτη που αγαπάμε και αυτή είναι η Κρήτη που πιστεύουμε όλοι. Θα επιστρέψω σε εσένα, θέλω να δώσω το λόγο και στο Χαμπίμπ, να υποθέσω, Χαμπίμπ, ότι και η δική σου ιστορία είναι πανομοιότυπη με αυτή του Αλλή. Περίπου. Βασικά και εγώ ξεκίνησα να φύγω από τη χώρα μου, ήμουνα 12 με 13 χρονών. Τότε ήταν η αρχή που μπήκαν οι Ταλμπάν στο Αφγανιστάν. Οι Ταλμπάν. Ναι, και γιατί πριν να μπουν οι Ταλμπάν είχε μυμφόλιο πόλεμο και μπήκαν μετά οι Ταλμπάν. Και εκεί πάλι και εγώ αποφάσισα να φύγω. Γιατί κίνδυνε με τη ζωή μου και λέω, έχω 2 επιλογές να κάνω. Έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των γονιών σου ή η οικογένειά σου έλεγε όχι? Βασικά είχαμε διαφωνία. Η μητέρα με τον πατέρα μου είχε διαφωνία. Εντάξει, μου λέει γιατί να φύγει τόσο μικρό παιδί. Και τελικά μου άφησε ο πατέρα μου να φύγω. Διαφωνούσε η μάνα μου, αλλά έφυγα. Η διαδρομή που έκανα εγώ μέχρι να φτάσω στο Ιράν ήταν περίπου 1,5 μήνα. Με τα πόδια? Με τα πόδια, ναι. Με τα πόδια και αμάξι. Στα σύνορα ήταν με τα πόδια. Και στο Ιράν έκατσα 3 χρόνια περίπου, δούλεψα εκεί πέρα, προσπαθώ να μαζέψω κάποια χρήματα για να φύγω. Στο Ιράν ενώ ήσουν 12-13 χρονών, ήσουν παιδί δηλαδή, ανήλικος. Παιδί, ναι. Εκεί δούλευα αυτά τα χρόνια που ήμουν εκεί πέρα. Και εκεί πέρα, επειδή υπήρχε και εκεί πέρα, δεν είχε χαρτιά, υπήρχε, να σου πω την αλήθεια, ότι ρατσισμός, υπήρχε πάρα πολύ, και αποφάσισα να φύγω. Τι έκανα και εγώ σαν τον Αλλή, διαδρομή μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα ήταν 1 μήνα περίπου. Άρα περνά στην Τουρκία και σε ποιο μέρος της Ελλάδος έρχεσαι για πρώτη φορά? Εγώ, Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη. Ναι. Είναι αυτά τα ηρωικά νησιά και θα τολμήσω να το πω. Σάμος, Μυτιλίνη, Χίος, Κος. Που πραγματικά έχουν λάβει και σήμερα στις πλάτες τους όλο αυτό το μέγεθος του προσφυγικού προβλήματος στη χώρα μας. Ναι. Ακριβώς. Και εγώ μετά από Μυτιλίνη που έκατσα περίπου 4 μέρες βασικά. Πήγε Αθήνα. Αθήνα που πήγε, έμεινε 4 εβδομάδες κάπου και παραπάνω. Δεν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί έχει περάσει πολλά χρόνια. Βεβαίως. Και βασικά, άμα δεν ξέρεις τη γλώσσα, σαν να είσαι τυφλός. Και τι να κάνουμε εδώ πέρα, πώς να βρούμε δουλειά, τι θα γίνει. Εκεί πέρα αποφασίσαμε με άλλους 2 φίλους που ήρθαμε μαζί από το Ιράν, να πάμε εκεί πέρα στο Ελληνικό Συμβούλιο, που είναι για τα ασυνόδευτα παιδιά. Τους ανήλικους. Και μας είπαν υπάρχει χώρος στα Ανόγια, Κρήτη. Και δεν το ξέρω, μου λέει εντάξει, υπάρχει χώρος, θα πάμε. Μου λέει ωραίο νησί είναι, ωραίο μέρος, να πάτε εκεί πέρα.
και φτάσαμε στο Ηράκλειο. Μετά πήγε Μανόια. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, το καλωσόρισμα που μας έκανε, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Λέω, ένιωθε ότι μετά από μερικές μέρες, που και όταν λέω, είναι σαν να είμαι στη χώρα μου, στο χωριό μου. Δεν το περίμενες αυτό, ε? Αυτό δεν το περίμενα καθόλου. Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Τι είναι για σένα τα ανόγια, επειδή έχεις παιδιά απέναντί σου, αγόρια και κορίτσια βασικά, δίπλα σου. Βασικά αυτά τα παιδιά που βλέπω, μεγαλώσαμε μαζί. Παίζαμε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί, πίναμε μαζί, γελεντήσαμε μαζί και ήμουν πάντα στις χαρές και στις λύπεις του. Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες με το πολιτιστικό σύλλογο των Ανεωνογίων και για μένα είναι παράδοσή μου. Μάλιστα.